Ανησυχία προκαλούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα φαινόμενα της ξηρασίας, τα οποία έχουν αυξηθεί και σε αριθμό συμβάντων και σε ένταση τα τελευταία 30 χρόνια, με πιο έντονη την ξηρασία του 2003, κατά την οποία 100 εκατομμύρια κάτοικοι της Ευρώπης επηρεάστηκαν, ενώ το οικονομικό κόστος της ανήλθε σε 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως σημειώνει σε έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό θα καταρτιστεί σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της ξηρασίας στο νησί μας, έργο που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τη σχετική σύμβαση υπέγραψε η συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Υπογράφηκε μια σύμβαση με ένα μεγάλο μελετητικό γραφείο της Κρήτης, το οποίο μέσα σε 14 μήνες θα καταρτήσει ένα στρατηγικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των φαινομένων της λειψιδρίας και ξηρασίας που αντιμετωπίζουμε στην Κρήτη και θα αντιμετωπίζουμε από εδώ και στο εξής για πάντα. Είναι όντως κάτι που επήγει, για το οποίο θα έπρεπε να το έχουμε ήδη ξεκινήσει. Η αλλαγή αυτή που φαίνεται να συντελείται στο κλίμα από την πολύ μεγάλη ζέστη και ξηρασία θα πηγαίνει σε πολύ έντονες βροχοπτώσεις και κακοκαιρίες, ουσιαστικά το χειμώνα, που σημαίνει ότι θα είναι καταρακτώδης. Σημαίνει ότι μεγάλη ποσότητα του νερού δεν θα μπαίνει μέσα στα πετρώματα να εμπλουτίζει τους υπόγειους υδροφορείς, από τους οποίους εμείς σήμερα αντλούμε νερό. Σε επίπεδο Κρήτης, ειδικοί εκτιμούν ότι θα υπάρξει σημαντική μείωση βροχοπτώσεων τα επόμενα 50 χρόνια, με τον κύριο Φασουλά να τονίσει την ανάγκη να υπάρξουν παρεμβάσεις σε πολλά επίπεδα και με ζητούμενο τον περιορισμό της πατάλης του πολύτιμου αγαθού. Στο μέλλον θα έχουμε μια σημαντική μείωση των βροχοπτώσεων στη δική μας την περιοχή, που μπορεί να φτάσει στο 20-30%. Τα μοντέλα προβλέπουν για τα επόμενα 50-60 χρόνια. Και αυτό που άμεσα νομίζω θα πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε ακριβώς το σημείο που έχουμε τις μεγάλες καταναλώσεις ή τις μεγάλες πατάλες, πώς μπορούμε να επέμβουμε πιο άμεσα. Αυτό το στρατηγικό σχέδιο θα μελετήσει την υφιστάμενη κατάσταση, τις ανάγκες που προκύπτουν κατά λεκάνη απορροής για την Κρήτη, σε αυτά που έχουμε δηλαδή. Θα προτείνει λύσεις, θα δει κάποιους δείκτες. Το περιβάλλον έχει αλλάξει, τα καιρικά φαινόμενα έχουν τροποποιηθεί. Καλούμαστε να ανταποκριθούμε, πραγματικά έχουμε καθυστερήσει. Μέσω του επιμέχου σχεδίου δράσης θα προταθούν λύσεις, ενώ θα στηθεί ο κατάλληλος επιχειρησιακός μηχανισμός για την υλοποίηση των αποτελεσμάτων του σχεδίου, το οποίο θα βάλει στο μικροσκόπιο τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τη λειψιδρία και όχι μόνο. Η αποκεντρωμένη διοίκηση και το κράτος πρέπει να παρέχει τα όργανα αυτά και τα εργαλεία που η αυτοδιοίκηση θα μπορεί αποτελεσματικά, κέρια και έγκαιρα να ανταποκριθεί ακριβώς στη λύση των προβλημάτων και των συνεπειών που θα δημιουργούν τα φαινόμενα αυτά κάθε χρόνο. Απαιτείται ενδεχομένως μεγαλύτερη συγκέντρωση νερού. Με βάση τη λογική που είπαμε προηγούμενα, ότι μεγάλες ποσότητες του νερού θα κυλούν επιφανειακά και θα κατεβαίνουν προς τη θάλασσα, θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο εάν μπορούμε να συγκεντρώσουμε περισσότερο νερό, αυτό που ονομάζουμε επιφανειακό. Ή αν μπορούμε νερό το οποίο συγκεντρώνουμε επιφανειακά με μικρά φράγματα να το οδηγούμε σε εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων, δηλαδή να το ξαναστέλνουμε μες στη γη. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει ιστορική αναδρομή σε ό,τι αφορά την αποτύπωση φαινομένων ξηρασίας λειψιδρίας και τη διαχείρισή τους. Πρόβλεψη αναγκών σε νερό και αποτύπωσή τους ανά ομάδα υπολεκανών και καταγραφή φυστάμενων. Ανάλυση και καθορισμός ξηρασίας λειψιδρίας και δεικτών κατάστασης με αξιοποίηση των μελετών. Και επιχειρησιακό σχέδιο ανάθεσης παρακολούθησης αρμοδιοτήτων.